l'unica cosa che dobbiamo ricordare è che non dimenticare le cose nere nella, che abbiamo vissuto, perché se le dimentichiamo, paura che possiamo riviverli. Χαιρετίζω και τελειώνω και την παρουσία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Πηγαδά, που έχει γράψει για τους χαμένους Έλληνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη θάλασσα και από αυτόν ήταν ο πρώτος που έμαθα για το όρια. Νίκος Πηγαδάς. Chiudendo, voglio ricordare il signor Nikos Pigadas, dove ha scritto per i greci che hanno perso anche loro nella seconda guerra mondiale la loro vita. Είναι από το Δίκτυο Συγγενών Θυμάτων Όρια, ο κύριος Μικέλε Γκυραρντέλη. La parola al signor Michele Ghirardelli dalla rete dei parenti delle vittime. Grazie, grazie di nuovo. Abbiamo capito che questa è una cosa che è nata dal basso, è nata con quella generosità di cui parlavamo prima, da tante persone, dove ciascuno ha dato quello che poteva e sapeva fare. E quindi quando le cose partono dal basso è interessante, è importante ricordarle, onorarle con le parole preziose, sacre, ma sono importanti anche le cose concrete. Una cosa concreta l'abbiamo qui, è il bellissimo lavoro dello scultore Timios Panurgias, che come tutti gli altri ci ha accolto con una generosità e un'amicizia spontanea. L'altra cosa concreta a questo punto dobbiamo farla noi, e per cui le famiglie dei parenti nei prossimi mesi e anni si impegneranno a supportare associazioni locali del territorio di Saronikos che lavorano per le persone bisognose. È l'unico modo, ma non faremo mai abbastanza per provare a essere generosi e nobili come siete stati voi. Grazie. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που κάναμε και όπως καταλάβαμε όλοι, ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά. Έγινε με την αγάπη όλων που μας αγκαλιάσανε και κάναμε αυτό που κάναμε. Ένα πολύ ευχαριστώ στο Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον κόσμο που μας ήταν πολύ κοντά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα όλοι μας, οι συγγενείς, από το Δίκτυο των Συγγενών των Θυμάτων, να τους θυμόμαστε και να συνεχίσουμε να κάνουμε οργανώσεις και οτιδήποτε μπορούμε για να μην ξεχαστούν αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους. Και μια μεγάλη αρχή είναι αυτό εδώ που είμαστε δίπλα σε αυτό το μνημείο που έχει ξεκινήσει. Ένα ευχαριστώ. Εθνική ύμνη Ιταλίας και Ελλάδας.
περάσουμε τώρα δίπλα στο μνημείο. Θα φυτευτούν 4 ελιές συμβολικά εις μνήμη των θυμάτων. Μία από το Δήμαρχο και το Δήμο. Έλα από εδώ. Η χρυσή τομή. Καμιά τσάπα ρε παιδιά, κανένα εργαλείο. Ένα. Ela é
κεφάλι στη θέση. Μαντάτε, Βαγγελό. Έλα, έλε, κύριε, να δούνε γιατί είναι η τσά, η έγιος. Φίγαν, το έβρι. Ποιο θα έπαιρνε από αυτό, κύριε, δεν το δείπατε. Για να μείνει μόνος, εδώ το βράδυ θα μείνει. Βάλει το μεστρέλι. Yeah.